θυμήθηκα τη γιαγιά μου. Πολύ θρήσκα. Όλο στην εκκλησία την έβγαζε, αλλά φοβόταν και το διάβολο. Μια μέρα στο σχολείο άκουσα ένα ποίημα. Όταν γύρισα σπίτι δεν κρατήθηκα, της το είπα. Είδα τη σκιά ενός αμαξιλάτη, όπου κρατώντας μια βούρτσα στη σκιά, βούρσιζε τον ίσκιο του αλόγου. Ποιος το είπε αυτό, μου λέει. Πρέπει να το ξορκίσουμε. Πρώτη φορά τσίριζε έτσι. Εγώ φοβήθηκα, αλλά δεν το είπα σε κανέναν. Πέρα από την αλήθεια που βλέπεις, πέρα από την αλήθεια που ακούς, που διαβάζεις, που αισθάνεσαι, πέρα από την αλήθεια του θήτη και του θύματος, υπάρχει και μια άλλη αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όρια του και ο χρόνος χάνει τη σημασία του, όταν η στιγμή γίνεται μια ολόκληρη ζωή, μια λεπτή κόκκινη γραμμή και όλα ενώνονται και το τέλος συναντάει την αρχή, αυτός είναι ο κόκκινος κύκλος. Ένα ποίημα είναι, ρε γιαγιά, ένα αστείο, της φώναξα. Εγώ βέβαια σαν παιδί ήξερα ότι δεν γίνεται να βουρτσίζει τη σκιά. Εκείνη πάλι πίστευε ότι με είχαν ζώσει τα δαιμόνια. Μου έπλυνε το στόμα με αγιασμό, με πασάλιψε με λάδι. Με έφτιασε από την κορφή μέχρι τα νύχια. Και μετά μου έβαλε και μια κόκκινη κλωστή στον καρπό. Και μετά με πήγε και στον παπά. Με τάραξε κι αυτό στις ευχές της Βασκανίας. Ρεζίλη έγινα. Έτσι, έπαψα να πιστεύω. Με τρεις πυροβολισμούς. Τι έχουμε? Ένας νεκρός και μια σοβαρά τραυματισμένη. Με τι? Αρίστροφο. Όπλο βρέθηκε? Όχι. Μάλιστα. Μάρτυρες? Πάρτους. Κασίμου. Πώς πάμε, γιατρέ? Ευτυχώς οι σφαίρες δεν έπληξαν κανένα ζωτικό όργανο. Ωραία. Δεν θα έπρεπε να έχει συνέλθει? Έχει υποστεί σοβαρό νευρικό κλονισμό. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην συνέλθει? Σε αυτό δεν ξέρω να σας απαντήσω. Μήπως θυμάσαι τι ώρα ήταν? Εκείνη τη στιγμή, κύριε αστυνόμε, την ώρα θα κοίταζα. Μάλιστα. Δεν είδες δηλαδή τίποτα? Είναι μακριά, κύριε αστυνόμε. Τώρα, για να πω την αλήθεια, φοβήθηκα κιόλας. Είδα αυτούς που βγήκαν από το πουθενά και τρέχανε κατά εδώ και... Καταλαβαίνεις τώρα. Καλά, εντάξει.
Αστυνόμος Προκοπίου. Σταυρούλα Τσακίρη. Είμαι η θεία της Χαράς. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πιάσουμε τον άνθρωπο που πυροβόλησε την ανεψιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ήτανε τυχερή, ε. Ναι. Το φίλο της το γνωρίζετε? Ναι. Σήμερα το απόγευμα είναι η κηδεία του. Ήταν καλό παιδί. Ξέρετε, η Χαρά τον αγαπούσε. Πήγαινε συχνά σε αυτή την παραλία? Δεν το ξέρω. Ξέρω ότι ερχόταν πολύ συχνά με το αυτοκίνητο και την έπαιρνε για βόλτες. Δεν ρωτούσα. Από τότε που πέθανε η αδερφή μου, η Χαρά πήρε τη ζωή της στα χέρια της. Η Χαρά είναι πολύ υπεύθυνο κορίτσι. Αλλά και πολύ ανεξάρτητο. Ευχαριστώ πολύ. Αν χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε πάλι. Γεια σας. Κύριε αστυνόμε, ο άνθρωπος που ψάχνετε είναι ψηλός, λεπτός και καπνίζει τσιγάρα σε κασετίνα. Αυτά ξέρω να σας πω. Καλά, δεν χρειάζεται να φοβάστε. Πληροφορίες ζητάμε, δεν σας κατηγορούμε. Πήγαινατε συχνά εκεί? Καμιά φορά. Εκεί γνωριστήκαμε. Το καλοκαίρι. Μάλιστα. Και παρατηρήσατε κάτι περίεργο? Κάτι ύποπτο? Όχι χθες, γενικά μιλάω. Τα καλοκαίρια έρχονται διάφοροι περίεργοι. Αλλά δεν δίναμε σημασία. Τρεις πυροβολισμοί. Ο ένας στο πόδι, ο άλλος στο δεξιό πνεύμονα και η τελευταία που τον αποτέλεσε στο Δόξα Πατρί. Νεκροψία. Δώσ' και τη βαλιστική. Σαρανταπεντάρι. Όπλο δεν βρέθηκε. Μέρα μεσημέρι, έξι πυροβολισμοί και μάρτυρες κοντά. Αν μη τι άλλο, είχε φοβερό θράσος ο τύπος. Αυτές είναι οι καταθέσεις. Οκ. Okay. Θερμά συλληπιτήρια. Δεν πρέπει να πεθαίνουν τα παιδιά πριν από τους γονείς, θα πρέπει. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τον αγαπούσε το γιο μου, αστυνόμε. Έτσι λένε όσοι τους γνώρισαν. Τότε αφήσατε να πάει να τον βρει. Μα τι θέλετε για να πιστέψετε ότι μπορώ να σας βοηθήσω? Δεν θέλω απολύτως τίποτα. Το μόνο που θέλω είναι να φύγετε. Δεν μπορώ να φύγω, είναι ανιψιά μου. Κοιτάξτε, έχω να πιάσω ένα δολοφόνο. Τον άνθρωπο που πυροβόλησε την ανιψιά σας. Απλώς με κάνετε και χάνω πολύτιμο χρόνο. Κύριε αστυνόμε, δεν είμαι ούτε ψώνια ούτε τρελή. Καταλαβαίνω τις επιφυλάξεις. Πιστέψτε με, τις καταλαβαίνω. Σας ζητάω να καταλάβετε κι εσείς εμένα. Έχω μια πολύ ιδιαίτερη ικανότητα. Μερικές φορές είναι κατάρα. Αλλά ξέρω ότι μπορώ να σας βοηθήσω, το ξέρω. Κοιτάξτε. Σας παρακαλώ πολύ. Δώστε μου μια ευκαιρία. Δεν είμαι θρησκός άνθρωπος, ούτε μορφωμένος. Δεν είχα κλείσει τα γράμματα να γίνω επιστήμονας. Ούτε κλείσει την μπάλα να γίνω ποδοσφαιριστής. Πάντα πίστευα ότι δύο και δύο κάνουν τέσσερα. Και άμα το πιστεύεις αυτό, δύο λύσεις υπάρχουν. Ή μαθηματικός γίνεσαι, ή μπάτσος. Τόσο απλά. Φεύγω. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει.
Είναι ήδη αργά. Λες και ήταν φάντασμα. Δεν κερδίζεις τίποτα έτσι. Πήγαινε σπίτι. Και η περίεργη που είπε το ζευγάρι. Τίποτε. Είχαν όλοι άλοθη. Φοβισμένοι, βασανισμένοι ματάκητες. Δεν μπορεί. Κάτι μας ξεφεύγει. Καληνύχτα. Γεια. Yeah. Άμα του φας με τον πύργο τον αξιωματικό, στις επόμενες 6 κινήσεις θα σου κάνει ρουά. Αν αντίθετα κινηθείς με το αλογάκι, θα σου φάει τη βασίλισσα στις επόμενες 2 κινήσεις. Όπως και να έχει το πράγμα, είσαι χαμένος από χέρι. Το διάβασα στις εφημερίδες. Πυροβόλησαν το αγόρι, ε. 3 φορές. Το κορίτσι είναι σε κόμμα. Μέρα μεσημέρι και μέσα στον κόσμο, αυτός που το έκανε θα πρέπει να είχε πολύ θράσος. Ενώ εσύ προτιμάς το βράδυ και στα μουλοκτά, έτσι. Α, μπορεί να είμαι ό,τι είμαι, αλλά δολοφόνος δεν είμαι, κύριε αστυνόμε. Αυτό να το θυμάσαι. Αυτό που θυμάμαι είναι εκείνο το βράδυ στο Λυκαβητό. Που σε τσάκωσα να κάνεις μάτι στα ζευγαρία. Αν δεν ήμουν εγώ, θα τα είχες χάσει όλα. Και σπίτι, και οικογένεια και δουλειά. Οπότε και εσύ δεν με αφήνεις να ξεχάσω αυτή την υποχρέωση. Κάθε φορά που ψάχνεις για χαφιά, έρχεσαι σε μένα. Δεν σε έχω ξεπληρώσει για το καλό που μου έκανες. Κοίταξε, Καριόλη, μη μου τη λες εμένα. Θα σε αρχίσω στις ανάποδες. Θα με χτυπήσεις, δηλαδή. Χτύπα. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω τίποτα να χάσω. Ούτε σπίτι, ούτε οικογένεια, ούτε δουλειά. Είμαι ελεύθερος και από σένα και από όλους. Πρόσεξε. Θα ρωτήσεις και θα μάθεις. Γιατί αυτό το καθήκη είναι από το συνάφι σου. Και αφού μάθεις, μετά θα είσαι ελεύθερος από μένα. Συνονοηθήκαμε. Παιδιά, λυπάμαι που σας ξαναφέρα εδώ, αλλά... Όχι, εμείς λυπούμαστε που δεν βοηθήσαμε καθόλου. Εάν, ή υποθετικά μιλάμε πάντα έτσι, εάν σας δείχναμε κάποιες φωτογραφίες υπόπτων, υπάρχει πιθανότητα να τον αναγνωρίσετε. Από κάποιο... ιδιαίτερο στοιχείο, ας πούμε, το ύψος του. Πάντως ήταν ψηλός. Πιο ψηλός από το κανονικό. Ήταν πολύ μακριά. Πρόσωπο δεν είδαμε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ξέρετε, για να είμαι ειλικρινής, πεθαίνετε σε αμηχανία. Συμβαίνει συχνά. Γι' αυτό άλλωστε κι εγώ ποτέ δεν μιλάω σε ανθρώπους που δεν γνωρίζω καλά για αυτό που είμαι. Για αυτή μου την ικανότητα. Με εσάς όμως δεν είχα αυτή την πολυτέλεια του χρόνου. Πρόκειται για την ανιψιά μου. Πώς το μάθατε? Ποιο? Ότι έχετε αυτή την ικανότητα να βλέπετε πράγματα που δεν τα βλέπει ο καθένας. Νομίζω ότι με θεωρείτε λίγο εξωγήινη. Όχι, προς Θεού, κάθε άλλο. Κύριε Προκοπίου, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να μπορεί κανείς να ελέγχει αυτές τις σκέψεις και αυτά τα συναισθήματα. Τώρα πια μπορώ και τα ελέγχω. Δεν τα αφήνω να με κυριεύουν ή να με ακυρώνουν όπως γινόταν παλιότερα. Δεν ξέρω από πού έρχεται αυτό. Το είχε και η μητέρα μου και η γιαγιά μου. Η αδερφή μου όμως δεν το έχει, ούτε χαρά. Σας είπα κάποτε ότι άλλοτε μοιάζει με κατάρα και άλλοτε με ευλογία. Το εννοούσα αυτό. Δεν τη νιώθω. Προσπαθείς να κάνεις.
προσπαθώ να επικοινωνήσω μαζί της. Είσαι σίγουρη? Αφήνει. Με έχει αποκλείσει. Δεν ξέρει αν είμαι φίλος ή εχθρός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όταν τη βρήκα, τι ήταν σε κομματώδη κατάσταση, ε? Ναι. Ο γιατρός είπε ότι μπορεί να μην οφείλεται μόνο στο χτύπημα, αλλά και στο σοκ. Εγώ όμως έχω την αίσθηση ότι και κάτι άλλο τη συνέβη. Εσύ ισχυρίζεσαι ότι βρίσκεις τα πάντα. Όταν ξέρω τι ψάχνω. Το δολοφόνο. Όχι. Ψάχνω αυτό το άλλο που τη συνέβη. Και θα το βρεις? Θα το βρω. Σίγουρα θα το βρω. Αλλά για να το βρω πρέπει να το ζήσω. Αφήνατε για λίγο μόνη μου. Υπαστινόμα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πες το. Πιστεύεις κι εσύ αυτές τις μαλακίες? Είναι εδώ, μας βλέπει.
Ήταν κι αυτός εκεί. Τον ένιωσα. Μας παρακολουθούσε. Δεν ήταν κανείς. Μπορεί να ήταν μια σχεία. Κάποιος περίεργος. Μα δεν τρέχει κανείς χωρίς κάποιο λόγο. Ο βοηθός σας τον κυνηγούσε. Μπορεί να ήταν κάποιος περαστικός. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί δεν με πιστεύετε? Γιατί πρέπει να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Δεν μπορώ να κυνηγάω σχεία και φαντάσματα. Κάποιος με σάρκα και οστά πυροβόλησε την ανεψιά σας και σκότωσε το φίλο της. Τι να κάνω, δεν μπορώ να χάνω το χρόνο. Ώστε έτσι. Χάνετε το χρόνο σας. Όχι, δεν εννοώ ότι. Φτάνει, κύριε Προκοπέ. Πρέπει να πάω να δω την ανεψιά μου. Δεν πιστεύω κανέναν. Μπορεί να φταίει η δουλειά που κάνω. Μπορεί και το στραβό μου το κεφάλι. Όπως και να έχει, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχασα την πίστη μου στους ανθρώπους. Πίσω από αυτό που λένε, εγώ νομίζω πως πάντα κρύβεται κάτι άλλο. Πολλοί με λένε κυνηγό. Άσως να λένε. Κοίταμε. Κοίταμε! Στα μάτια. Τι βλέπεις? Τα μάτια σου. Ξύπνησε χαρά. Ήταν φοβερό. Φρικτό. Μη μιλάς, σε παρακαλώ, τώρα πια. Ηρέμησε. Ένιωσες κάτι άλλο? Φόβο. Φόβο. Ο χώρος λες και είχε παγώσει από το φόβο. Ο αέρας λες και ήταν σταματημένος, χωρίς ήχο. Και τρόμος. Ο τρόμος του Δημήτρη, ο τρόμος της Χαράς, μα πάνω απ' όλα ο τρόμος του δολοφόνου. Δεν καταλαβαίνω. Ο δολοφόνος, κύριε αστυνόμε, είναι ένας άρρωστος από το φόβο. Είναι ένας φοβισμένος. Έλα, προσπάθησε να θυλιθείς. Σε παρακαλώ, Χαρά, είσαι η μόνη που τον είδε.
Κύριε Προκοπή, μπορώ να σας πω. Ευχαριστώ, γιατρέ. Σας παρακαλέσω για μερικές ημέρες να μην επισκέπτεστε τη θεσπινιδάκασή μου. Καταλαβαίνω ότι κάνετε τη δουλειά σας, μα και εγώ πρέπει να προστατέψω την ασθενή μου. Γιατρέ, κοιτάξτε, εκεί έξω κυκλοφορεί ελεύθερος ένας δολοφόνος. Κύριε Προκοπή, αυτό μου το έχετε ξαναπεί. Εάν όμως η Χαρά πάθει οτιδήποτε, δεν θα τον βρείτε ποτέ. Τι είναι, αναγνώρισαν κανέναν? Όχι. Δακτυλικά αποτυπώματα στην τσάντα? Φόρεσε γάντια. Σκατά, γάμο το πάλι, δεν έχουμε τίποτα. Τα παιδιά μέσα μιλάνε. Και τι λένε? Να, ξέρεις γι' αυτό το... Το ποιο? Τότε έχουμε φέρει κάποιο μέντιουμ. Μου κάνουν πλάκα. Σήμερα βρήκα πάνω στο γραφείο μου μια τράπουλα ταρό. Ωραία. Πες να έρθουν να κάνουν και σε μένα πλάκα. Απλά στο λέω για να το ξέρεις. Τώρα! Εγώ ρώτησα και έμαθα. Ρίξε κι εσύ καμιά ματιά στις παλιές εφημερίδες. Τι εννοείς? Έχει συμβεί ξανά παρόμοιος φόνος στην ίδια περιοχή. Ένας Άγγλος τουρίστας. Είχατε πιάσει μερικούς υπόπτους, αλλά τους αφήσατε. Και? Κι άλλες δύο φορές είχατε να κρίνει σαν υποπτό το ίδιο άτομο. Τρεις φορές τον είχατε στα χέρια σας και τις τρεις τον αφήσατε να σας ξεφύγει, κύριε αστυνόμη. Κάτι άλλο? Τίποτα άλλο. Ελεύθερος. Πριν 6 χρόνια στην ίδια παραλία βρέθηκε δολοφονημένος ένας τουρίστας. Και αυτός με στα αίματα. Κοιμόταν με το sleeping bag στην παραλία. Μαζί του πρέπει να ήταν και μια κοπέλα, γιατί υπήρχε άλλο ένα sleeping bag. Η κοπέλα δεν βρέθηκε ποτέ. Ούτε ο δολοφόνος. Η υπόθεση παρέμεινε ανοιχτή. Πώς αισθάνεσαι? Χάλια. Άρα είσαι καλά. Καλά. Χρειάζεται ξεκούραση. Κάτι που θέλω να σε ρωτήσω εδώ και καιρό. Πες μου. Για τη μαμά. Είχες νιώσει ότι θα πεθάνει? Ναι. Ήταν η πιο φοβερή εμπειρία για μένα. Βλέπεις, ήταν και δίδυμη αδερφή μου. Το νιώθα και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Γι' αυτό αποφάσισα ότι δεν θέλω να το ξανανιώσω. Μέχρι τώρα. Γιατί δεν περιμένεις? Μπορεί να θυμηθώ. Δεν έχουμε χρόνο. Η ενέργειά σου λιγοστεύει. Συνέχεια λιγοστεύει. Δεν θέλω να πάθεις κακό. Μη φοβάσαι. Δεν θα πάθω. Είσαι σίγουρη? Μην ανησυχείς. Είμαι καλά. Thank you.
κουνηθείς. Κοίτα με στα μάτια. Κοίτα με! Τι βλέπεις? Βλέπεις το θάνατό σου. Πες το. Βλέπω τα θάνατά μου. Θέλω να ξέρεις που σκότωσε το θάνατό σου. Σωτήρα που δεν θα σε σώσει. Και Όριος, σαν τον Άγιο που σκοτώνει τον δράκο. Σωτήρης, σαν τον Σωτήρα που δεν θα σε σώσει. Και Όριος, σαν τον Άγιο που σκοτώνει τον δράκο. Σωτήρης Γεωργίου. Ο Σωτήρας που δεν θα τη σώσει. Ο Άγιος που θα σκοτώσει τον δράκο. Μπαίνω, βγαίνε στα ψυχιατρία. Ζούσε με μια θεία του. Το ίδιο τρέλι με αυτόν. Αν τον έβλεπες, δεν θα πίστευες ότι αυτό το φοβισμένο παλικάρι είναι ικανό για τόσους φόνους. Αλλά και πάλι σου είπα, εμένα πια δεν με εκπλήσει τίποτα.
Ευχαριστώ. Τι έτσι είμαι? Τι εννοείς? Δεν με παχαίνει λίγο? Ε, όχι, μόνο το γυαλί. Πού το ξέρεις ότι μ' αρέσουν? Το μάντεψα.